Προχθές μας τόνισε ο φίλος του κυρίου Δένδια, Μελβό Τσαβούσογλου, ότι το βασιτεμάχιο 5 δυτικά της Κύπρου του ανήκει και μάλιστα συμφωνούν οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής και το Κατάρ υπάρχει ρεπορτάζ. Τώρα να υπενθυμίσω ότι το Roots Race παραμένει στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και με τη χθες είναι η Ναύτεξ από το σταθμό της Ιδρογραφικής Υπηρεσίας Ατάλειας. 1172 του 21 παρατείνονται έως τις 31 Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους, δηλαδή οι έρευνε σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Νότια Τουρκία και στα κατεχόμενα. Πρόκειται για μια περιοχή εντός της οποίας με κάποιες διακοπές και ορισμένες φορές ελαφρώς δυτικότερα το ερευνητικό Roots Race διεξήγαγε έρευνε κατά τους προηγούμενους δυόμισι μήνες. Να μην ξεχνιόμαστε, η ανανέωση ερευνών σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται κατά κύριο λόγο εντός τουρκικών θαλάσσιων ζωνών, γίνεται αντιληπτή από έμπειρους παρατηρητές ως κοινοποίηση παρουσίας της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή υπό το φως σε επικείμενη της επικείμενης επανάληψης γεωτρητικών δραστηριοτήτων, αρκετά νοτιότερα, εντός της οριοθετημένης Κυπριακής Φαλοκρηπίδας. Ακούσατε. Κυπριακής Φαλοκρηπίδας, το οικόπεδο 10. Εξον, Mobil, Qatar Energy, τα θυμάστε αυτά. Αλλά και τις απόφασεις της Λευκοσίας να παραχωρήσει και το οικόπεδο 5. Χθε καταγράφηκε σειρά παραβιάσεων στο Αιγαίο. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 παραβιάσεις, 4 εκ των οποίων κατέληξαν σε εικονικές αερομαχίες. Εκ των 22 παραβιάσεων οι 10 πραγματοποιήθηκαν με ΙΑΕΔΙ yeah, Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας τονίζει ότι δεν συμβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα σε τι, ακούστε. Οι σχετικές με τη διεύρυνση αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης, αλλά προ αυτήν τη αλληλεγγύη. σχετικά με τη χώρα μα τμήματα τη απόφαση, σχετικά με τη διεύνηση, αγνοείται η διεξαγωγή ενταξιακών διαπραγματεύσεων τη χώρα μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρίπτεται η σημασία που έχει η χώρα μα για την ειρήνη, σταθερότητα, την ευημερία τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τη περιοχή. Και μάλιστα καταγράφεται λανθασμένα αυτέ οι αποφάσει που αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα έργα τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ όφελο κάποιων στενόμυαλων κάποιων μελών κρατών στις Τη ευρωπαικη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, δεν υπηρετούν τα γενικά συμφέροντα της Ευρώπης, δεν μας φέρνουν πιο κοντά στο στόχο της δημιουργίας μιας θετικής επικοδομητικής ατζέντα. Με έκπληξη βλέπουμε πω η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη λήψη αυτών των αποφάσεων ενεργεί όχι ω κοινότητα αρχών αξιών, αλλά ω ομάδα συμφερόντων που παζαρεύουν. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι τα τμήματα τη εν λόγω απόφαση αγνοούν του Τουρκοκύπριους, όπως και οι μονομερείς ενέργειες Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων που συνέχεια κλιμακώνουν και αναβιώνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Για όσο συνεχίζεται αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατό να συμβάλλει επικοδομητικά στο κυπριακό ζήτημα. Μα αυτή την ευκαιρία καλούμε για μια ακόμη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει την πραγματικότητα στο νησί, να τερματίσει την πολιτική της παγνοή προ τους Τουρκοκυπρίους και τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Ακούστε, κατακλείδη, πώς καταλήγω. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει αυτή τη στρατηγική της τύφλωση. Κατηγορούν δηλαδή ποιον, ποιον και γιατί. Για επεκτατισμό. Δηλαδή ότι πράττουν, το επιρρύπτουν εις άλλους και δεν ρώτησαν τους πραγματικούς δικαιούχους στα βαρόσια. Για έγκαιρη έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε και κοινοποιήστε τα βίντεο. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ!